άνθρωπος κάτω. Τον ακούμε και πάλι. Καλώς τον. Καλημέρα ξανά. Γεια σας. Λοιπόν, λέγαμε το θέμα αν υπάρχουν άσπρες τρύπες. Άσπρες τρύπες. Όχι μόνο μαύρες, δηλαδή υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν και άσπρες τρύπες. Κάτασπρες. Λοιπόν, διαβάζω από τα νέα 3η 6 Μαΐου 1997. Εδώ καταλαβαίνετε ότι είναι δύο χρόνια πριν το χρηματιστήριο. Διαβάζω λοιπόν στη στήλη οικονομία. Το 90, την άνοιξη του 99 το χρηματιστήριο πέταγε όταν θα πήγαινε. Πέταγε. Εγώ σας λέω για το 97 τώρα. Τα σημάδια πριν το... πριν πετάξει. Θα μου πείτε. Πριν πετάξει. Δεν θέλετε να ξέρουμε πότε θα παίξουμε. Συγγνώμη, πότε θα επενδύσουμε πάλι για πείτε. Λοιπόν, στη στήλη οικονομία λέει έγινε και αυτό. Βρήκε άσπρη τρύπα και στο ισοζύγιο πληρωμών το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με αποτέλεσμα τώρα να εμφανίζεται μικρότερο το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Ακούστε τώρα γιατί έχει σημασία αυτό που θα διαβάσω. Στο τέλος προηγούμενης εβδομάδας, οι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ανακάλυψαν έκπληκτη ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στα στοιχεία για τις εξαγωγές που έχει η Τράπεζα της Ελλάδος με εκείνα που έχει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Στα στοιχεία της ΕΣΥΕ, οι εξαγωγές εμφανίζονται αυξημένες κατά 12,5% στον εάμινο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, ενώ απ' την άλλη στα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος παρουσιάζονται αυξημένες μόλις κατά 2,5%. Τι ακούνε τα αυτιά των ακροατών και τι διαβάζουν τα ματάκια μου. Έχει μείνει άφοντα. Και τα αναφέρατε και συγκεκριμένα, δηλαδή όχι ότι ξύπνησε να προγύρω αυτό από δημοσίευμα. Ναι. Αυτό πρακτικά, να σας διαβάσω μετά και παρακάτω. Έχει και άλλα ωραία. Αυτό πρακτικά σημαίνει μια διαφορά διαφορούλα. 300 δισεκατομμυρίων δραχμών περίπου, λίγο λιγότερο από 1 δις ευρώ. Η οποία αυτόματα περιορίζει το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο 2,5% του ΑΕΠ από 3,7 που υπολογιζόταν ότι ήταν μέχρι τώρα. Άρα, εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, κάνω μια υπόθεση μήπως το χρηματιστήριο τελικά αυτή η ευδαιμονία που υπήρχε μήπως ήταν ψιλοκατασκευασμένη. Αναρωτιέμαι. Λοιπόν, λέει και άλλα στατιστικό παράδειγμα κλπ. Ανακούφιση κλπ. Και καταλήγει για το θέμα αυτό άλλωστε θα ενημερωθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σμίτης τότε, από τον κ. Παπαντονίου και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Ντρή, οι οποίοι θα τον επισκεφθούν αλληλοδιαδόχος. Αν έχετε μείνει άφωνος, έχω μείνει κι εγώ. Πώς προέκυψε, να σας πω, να ρωτήσω λίγο, πώς προέκυψε να το... Δεν μπορεί έτσι, κάτι ψάχνατε και πέσατε πάνω στο... Είναι αυτό προσωπικό μου αρχείο που μαζεύω και διαβάζω. Αυτό νομίζω ότι είναι η είδηση που φεύγει και πέρα από το ανεμολόγιο, γιατί φαίνεται ότι... Αυτά τα πράγματα ήταν εδώ και χρόνια. Άρα, με άλλα λόγια, προσπαθούμε τώρα, σήμερα, να φτιάξουμε πράγματα που... έχουν χαλάσει εδώ και πάνω από 13 χρόνια. Μάλιστα. Ναι, κατά πολύ ωραίο παράδειγμα, κύριε Μιχαλή μου. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Πολύ ωραία παρέμβαση από τον κύριο Μιχαλή. Υπάρχουν πράγματα στον κόσμο της ενημέρωσης των εφημερίδων, δηλαδή. Αρκεί να κάνεις και ένα διαχωρισμό και ξέρεις ποια επιλέγεις, ποια διαβάζεις, ποια όχι και ποια έχουν μια επέκταση πέρα από το εφήμερο της ημέρας. Υπάρχουν πολύ, και πολύ, πολύ κλασικό παράδειγμα αυτό που έγινε μόλις τώρα με τον κύριο Μιχάλη. Για να ξεκινήσουμε και με τα σχόλια στο διαδίκτυο, η γνωστή διεύθυνση skype.gr/1003. Χαιρετισμούς σε όλους καταρχήν.